Γεια σας κορίτσια μου, τι μου κάνετε? Σε αυτό το βίντεο επιτέλους μακιγιάζ, αφού έφυγε το κρυθαράκι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και θα κάνουμε ένα μακιγιάζ το οποίο είναι γιγάντια τάση. Το trend ονομάζεται monochromatic, δηλαδή είναι αυτό ακριβώς που λέει, μονοχρωματικό μακιγιάζ. Παίρνουμε μία απόχρωση σαν βάση και αυτή χρησιμοποιούμε σε όλο το μακιγιάζ του προσώπου. Στα μάτια, στο μακιγιάζ της επιδερμίδας, στα μάγουλα, στα χείλη. Εγώ επέλεξα μία απόχρωση trend για την άνοιξη, της ροδακινή αποχρώσης, πορτοκαλί ροδακινή. Είναι πολύ πολύ μεγάλο trend, όσες με διαβάζετε και στο issuemagazine.gr έχετε ήδη δει ένα τέτοιο άρθρο που έχει ανέβει, οπότε επειδή σας άρεσε και πολύ και μου το γράψατε και μου ζητήσατε βίντεο με monochromatic pitch look, σας το ετοίμασα για αυτή την Τετάρτη, άκρως ανοιξιάτικο μακιγιάζ, ελπίζω να σας αρέσει και πριν πάμε στο βίντεο θέλω να σας πω ότι στο τέλος του βίντεο έχω μία ανακοίνωση, οπότε μείνετε, δείτε step by step αυτό εδώ το μακιγιάζ και περιμένω τις απόψεις σας για αυτό που θα σας πω στο τέλος του βίντεο. Ξεκινάω πρώτα πριν καν βάλω τη βάση με κάποια ενυδάτωση και ένα primer χιλιών, γιατί είναι σε κακή κατάσταση τα χείλη μου, οπότε χρησιμοποιώ το Armani Prima, το οποίο είναι primer για τα χείλη, πάρα πολύ καλό και ενυδατικό και κρατάει και σταθερό το κραγιονάκι. Το απλώνω στα χείλη πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε μέχρι να έρθει η ώρα να βάλω κραγιόν, να είναι τέλεια τα χείλη μου. Επόμενο βήμα και βασικό, το foundation. Και πάρα πολλές με ρωτάτε για foundation και make-up και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο με τα αγαπημένα μου. Και αυτή τη στιγμή έχω ένα πολύ αγαπημένο foundation που σας έχω γράψει πολλές φορές γι' αυτό όσες μου στέλνετε μηνύματα. Είναι το Forever της Dior, είναι αυτό εδώ. Εγώ έχω την απόχρωση 0,35, ανάλαφρο, τέλειο, καλύπτει με μια πολύ φυσική κάλυψη. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση και το απλώνω. Θέλω να δημιουργήσω κάτι πολύ φυσικό, οπότε χρησιμοποιώ αυτό το πινέλο που έχει τις υποτίθεται λευκές τρίχες, εντάξει, θα είναι λίγο πλήσιμο. Τώρα, αυτό είναι το foundation που χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση άμα θέλω ένα light αλλά πολύ καλυπτικό αποτέλεσμα. Και μια λαμπερή επιδερμίδα, γιατί το βλέπετε ότι είναι λαμπερό το δέρμα μου, έχουν καλυφθεί κοκκινίλες, σημαδάκια κτλ. Αλλά δεν έχει βαριά κάλυψη. Αν θέλω έξτρα βαριά κάλυψη, δηλαδή συνήθως σε βραδινές εμφανίσεις ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται πιο έντονο αποτέλεσμα ή πιο σταθερό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώ το stick από Ultra HD. Makeup Forever, που το να το. Εντάξει, ξέρετε ότι το Ultra HD είναι ένα πολύ αγαπημένο μου makeup και μόλις ήρθαν στην Ελλάδα αυτά ενθουσιάστηκα τα stick, γιατί τα είχα δει σε πολλές ξένες YouTuber. Θα τα βρείτε στα Sephora, σας το έχω ξαναπεί και αξίζει να δοκιμάσετε και το stick. Στην ουσία δίνει μια πιο σταθερή κάλυψη χωρίς πάλι να φαίνεται πολύ βαρύ το μακιγιάζ, οπότε είτε βάζω στα σημεία που έχουν περισσότερη λιπαρότητα ή περισσότερα σημαδάκια και προβλήματα και το απλώνω πάλι με ένα πινελάκι. Βλέπετε τη διαφορά? Είτε βέβαια μπορούμε να το βάλουμε και μόνο του χωρίς να έχουμε βάλει άλλο foundation σε όλο το πρόσωπο, πάλι απλώνοντάς το με ένα πινέλο, με ένα beauty blender, με ένα σφουγγαράκι, με τα πινέλα που είναι brush, σαν brush αυτά που σας έχω δείξει εδώ. Γενικότερα είναι λατρεμένο καινούριο προϊόν. Μπορείτε να δείτε ότι έχει τρομερή κάλυψη και το αγαπώ. Και επόμενο step, concealer. Χρησιμοποιώ δύο concealer, της MAC και τα δύο. Το ένα είναι αυτό, το Pro Longwear, το υγρό, και το άλλο είναι αυτό, το Studio Finish, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει λίγο παραπάνω από αυτό. Αυτό το χρησιμοποιώ όταν έχω τρομερό πρόβλημα, όταν είμαι πολύ κουρασμένη. Συνήθως όμως και το πρωί, στις πρωινές εμφανίσεις μου, πολλά θέλω μια κάλυψη του μαύρου και το χρησιμοποιώ αυτό, το βάζω στο δάχτυλο, δίνει ένα πολύ ωραίο φυσικό φως. Αν βέβαια σας δημιουργεί γραμμούλες κτλ, μπορείτε να πάρετε ένα πινελάκι, τέτοιο ή οποιοδήποτε πινελάκι, και να το απλώσετε τα μποναριστά. Επίσης, σαν βάση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κονσίλερ σας, σαν βάση στο μακιγιάζ των ματιών, οπότε το απλώνω και λίγο. Εδώ, πολύ ελαφρά, δεν παίρνω μεγάλη ποσότητα γιατί δεν θέλω να φανεί πολύ λευκό, απλά θέλω να δημιουργήσω μια βάση, γιατί εγώ έχω και ένα φυσικό, μια φυσική σκιά στα μάτια μου.
Όπου, ναι, οκ, okay, βοηθάει όταν είμαι άβαφη, αλλά όταν θέλω να βαφτώ, πολλές φορές μπορεί να δείξει και άλλο χρώμα η σκιά που βάζω, γιατί έχω αυτό το φυσικό, τη φυσική καφέ σκιά. Στο σχολείο με είχαν βάλει να ξεβαφτώ γι' αυτό εδώ. Δεν ήμουν αγαπημένη. Και τώρα ήρθε η ώρα για το μακιγιάζ των ματιών. Και θα χρησιμοποιήσω μια συγκλονιστική παλέτα καινούρια της Too Faced. Την πήραμε από το press event των Sephora. Είναι η Sweet Peach. Είναι αυτή εδώ. Αυτές εδώ είναι οι αποχρώσεις. Μυρίζει ροδακινάκι. Και δεν μπορούσα να μην τη χρησιμοποιήσω σε αυτό το μακιγιάζ. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν για τη βάση μια ανοιχτή απόχρωση, μια λευκή απόχρωση. Αυτή εδώ που λέγεται White Peach. Πω. Αχ, μυρίζει ροδάκινο. Χυμό ροδάκινο. Είναι και αγαπημένο. Και τώρα για το βασικό μακιγιάζ μου, αυτό που θα δώσει αυτή τη ροδακινή απόχρωση, θα χρησιμοποιήσω αυτό, αυτήν εδώ την απόχρωση, που είναι μια κλασική ροδακινή σκιά, έχει και λίγο γκλίτερ. Αυτή τη βάζω στο κινητό βλέφαρο, σε όλο το κινητό βλέφαρο, πολύ πολύ προσεκτικά, και την απλώνω και λίγο με το χέρι και κοιτάω αν χρειάζομαι παραπάνω, αν πρέπει να βγάλω λίγο, γιατί οι έντονες αποχρώσεις πάντα είναι τρίκι, δεν ξέρουμε αν μας πάνε, δεν ξέρουμε αν δεν μας πάνε, αν θέλουμε πιο έντονο αποτέλεσμα, αν θέλουμε λιγότερο έντονο αποτέλεσμα, οπότε πάντα ξεκινάμε με λίγο και μετά βάζουμε παραπάνω. Τι ωραίο και ανοιξιάτικο χρώμα. Νομίζω ότι θα βάλω λίγο παραπάνω, θέλω λίγο πιο έντονο χρώμα. Για την εξωτερική γωνία, για να τονίσω λίγο παραπάνω τα μάτια μου και το μακιγιάζ μου, θα πάρω μία καφέ σκιά. Ίσως αυτή που έχει λίγο πορτοκαλί απόχρωση ή αυτή που είναι μία τελείως καφέ. Τώρα νομίζω ότι θα δοκιμάσω αυτήν, την οποία δεν την έχω δοκιμάσει κιόλας. Και τη βάζουμε στην εξωτερική γωνία. Κάνοντας αυτή την κίνηση, δημιουργώντας εδώ δηλαδή μία γωνία. Κάνουμε πολύ 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 καλό blend και συνεχίζω και με το άλλο μάτι. Αν θεωρείτε ότι θέλετε να γίνει πιο έντονη γωνία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο make-up ή λίγο concealer για να τονίσετε το βλέμμα. Θα χρησιμοποιήσω ένα πινελάκι για eyeliner, αυτό εδώ, και θα πάρω είτε λίγο concealer είτε λίγο make-up. Τώρα βάζω λίγο concealer, παίρνω μικρή ποσότητα και πολύ προσεκτικά τραβάω εδώ μία γωνία, μία γραμμούλα και ίσως και λίγο από πάνω εγώ βάζω για να δημιουργήσω ένα πιο sharp αποτέλεσμα. Το κάνω και από το άλλο μάτι. Ό,τι θέλετε να διορθώσετε, δηλαδή το διορθώνετε με ένα πινελάκι. Με αυτό κάνω blend πάνω. Και θα βάλω και λίγο από κάτω, επειδή είναι ένα ιδιαίτερο χρώμα το οποίο όμως φωτίζει πάρα πολύ τα μάτια και δεν ταιριάζει μόνο στα ανοιχτόχρωμα μάτια, αλλά ταιριάζει πολύ και στα καστανά μάτια. Θα πάρω πάλι αυτή την απόχρωση, την πολύ πορτοκαλί και φωτεινή, και θα βάλω λίγο στις ρίζες τον κάτω βλυφαρίδα, ενώνοντας αυτό που απομένει στο πινέλο στην εξωτερική γωνία. Αν θέλω τώρα να δώσω έξτρα λάμψη στο μακιγιάζ μου, θα χρησιμοποιήσω μία σήμερη σκιά και μου αρέσουν πάρα 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 πολύ αυτά τα Starlight Powder που σας είχα βάλει και στο διαγωνισμό, το μεγάλο διαγωνισμό της Makeup Forever. Α, εδώ έχω makeup. Είναι αυτά εδώ, εντάξει. Είναι pigment στην ουσία, πάλι τα έκανα χάλια. Πορτοκαλίζει, χρυσό πορτοκαλίζει η απόχρωση που έχω επιλέξει. Πολύ πολύ προσεκτικά παίρνω λίγο με το πινελάκι μου και το βάζω προς το κέντρο. Και μετά το απλώνω με το δάχτυλο. Ελπίζω να φαίνεται το πόσο ωραίες και λαμπερές είναι οι σκιές. Αυτά τα pigments. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα pigments για να μην γίνει υπερβολικό το αποτέλεσμα. Αν θέλετε να τα κάνετε λίγο πιο σταθερά, μπορείτε πριν να βρέξετε το πινέλο σας και, ή να το ψεκάσετε με setting spray και μετά να πάρετε τη σκιά. Έτσι θα βγει πιο
σταθερό και έτσι θα φαίνεται λίγο και πιο υγρό. Εγώ τώρα δεν το έχω βρέξει. Δεν φτάνω με το pigment μέχρι έξω. Η εξωτερική γωνία θέλω να παραμείνει matte. Βάζω από μέσα, την εσωτερική γωνία μέχρι εδώ. Για να ολοκληρώσω το μακιγιάζ μου τώρα, θα χρησιμοποιήσω και eyeliner γιατί θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το makeup look. Και για eyeliner χρησιμοποιώ το pen eyeliner της Mina, το οποίο είναι σαν μαρκαδωράκι πολύ λεπτό και με βοηθάει πάρα πολύ. Με αυτό το κρυθαράκι είχα τόσο καιρό να βγω αυτό που ξέχασα να κάνω eyeliner. Λοιπόν, το eyeliner μου βγήκε λίγο πιο winged από τις άλλες φορές, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό είναι δηλαδή, μου αρέσει. Συνεχίζω λοιπόν με μάσκαρα, τελείωσα με το μακιγιάζ των ματιών και χρησιμοποιώ The Shock Yves Saint Laurent. Νομίζω ότι αντικατέστησε τη Fossils και θα δείτε γιατί. Μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα που δίνει. Και έχω τελειώσει με το μακιγιάζ των ματιών, συνεχίζω με φρύδια και ξέρετε ότι δεν τα πειράζω πολύ γιατί τα αφήνω να μακρύνουν, οπότε είναι και λίγο awkward να τα βάφω. Και χρησιμοποιώ τώρα τελευταία το brow pencil της Makeup Forever. Μ' αρέσει πάρα πολύ η υφή που έχει και στην ουσία, ξέρετε, γεμίζω λίγο εδώ. Είναι και πολύ σταθερό. Γεμίζω τα κενά μου, όπως πάντα. Μέχρι να γεμίσουν τα ρημάδια. Βρήκε η μαμά μου τους προάλλους, μου είπε παιδάκι μου. Τα φρυδάκια σου τα βγάλεις. Όχι, τα μακραίνω. Αν θέλω τώρα λίγο να οριοθετήσω τα φρύδια μου, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το concealer και πάλι το πινελάκι για το eyeliner το οποίο σώζει τα πάντα και λίγο κάτω. Και λίγο από πάνω. Στην ουσία θα σχηματίσω καλύτερα τα φρύδια μου και θα καλύψω και τις τριχούλες που αφήνω και δεν βγάζω, να τα λέμε και αυτά. Και αφού έχω ολοκληρώσει και με τα φρύδια και με τα μάτια και με τις βλεφαρίδες και με όλα, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσω λίγο ρουζάκι. Και επειδή στο monochromatic makeup look που όπως σας είπα στην ουσία χρησιμοποιούμε τις ίδιες αποχρώσεις σε όλο το μακιγιάζ, θα χρησιμοποιήσω ένα κοραλοπό ρουζ, το οποίο είναι αυτό εδώ, Dolce & Gabbana, είναι το The Blush Orange, έτσι λέγεται, το νούμερο 17, αλλά προσοχή, θέλει πολύ λίγη ποσότητα για να μην βγει πολύ πορτοκαλί. Οπότε παίρνω αυτό, το οποίο είναι ένα τσικ και στην ουσία βγάζω την περισσή ποσότητα, αλλά βγάζω αρκετή ποσότητα να μην έχουμε πρόβλημα και το βάζω μόνο στα μήλα. Πρέπει να το κάνετε πολύ καλά blend, γενικά οποιοδήποτε ρούζ είναι πολύ πορτοκαλί ή πολύ κοραλί, για να μην φαίνεται περίεργο. Αφού έχουμε πάρει λοιπόν ένα ωραίο χρώμα υγείας, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ πορτοκαλί, αλλά έχει πορτοκαλί ροδακινή βάση, θα ασχοληθώ και λιγάκι με το contouring μου, αλλά πολύ λίγο, και θα χρησιμοποιήσω την Bronze Goddess, το αυτή εδώ τερακότα της Estée Lauder, η οποία είναι αρκετά σκούρα. Οπότε γι' αυτό δεν τη χρησιμοποιώ σε όλο το πρόσωπο όπως την προηγούμενη που χρησιμοποιούσα, αλλά μόνο για να δημιουργήσω γωνίες. Αν το αποτέλεσμα σας φαίνεται πάρα πολύ shiny, δηλαδή αν αυτά τα make-up σας φαίνονται πάρα πολύ shiny και θέλετε και έξτρα σταθερό αποτέλεσμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία πούδρα και εδώ θέλω να σας πω ότι σας έχω δείξει πολλές φορές τις λευκές πούδρες οι οποίες σταθεροποιούν το αποτέλεσμα κτλ. Όμως υπάρχουν και οι κίτρινες, οι banana powder λεγόμενες, αυτή είναι της Makeup Forever, από τη σειρά πάλι Ultra HD, και οι κίτρινες κάνουν το ίδιο αποτέλεσμα με τις λευκές, σταθεροποιούν και γίνονται ένα με το χρώμα του δέρματος κτλ. Απλά ταιριάζουν λίγο παραπάνω σε πιο σκούρες επιδερμίδες. Οπότε πάρω το πινελάκι μου και θα πάρω λίγη ποσότητα. Θα τα πλώσω σε όλο μου το μακιγιάζ. Δεν χαλάει το μακιγιάζ, δεν αλλάζει τα χρώματα, απλά σταθεροποιεί και κάνει λίγο πιο μάτι το αποτέλεσμα. Μπορείτε να τη βάλετε και κάτω από τα μάτια για να κάνετε baking το concealer. Και τώρα, τελικό step, τελικό δεν είναι, ναι, τελικό step είναι το κραγιόν. Προφανώς και θα βάλω ένα πορτοκαλίζον κραγιόν και έχω αυτό εδώ, το Artist Acrylic, πάλι Makeup Forever. Ξέρετε ότι είμαι μεγάλη φαν. Είναι
Έτσι, είναι πολύ δροσερό, είναι πολύ ωραίο. Έχει μια έντονη νίον απόχρωση, αλλά όσο λιγότερο βάζει, τόσο λιγότερο νίον φαίνεται. Δεν ξέρω, είναι συγκλονιστικό. Όχι, πείτε μου. Έχω βάλει λίγο και το έχω πυλώσει το χέρι. Είναι η απόχρωση 301, θα σας τα έχω γραμμένα όλα και από κάτω και μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ για την άνοιξη. Αυτή ήταν λοιπόν η δική μου εκδοχή του Monochromatic Peach Makeup Look. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό που ήθελα να σας πω και σας έχω προσχεθεί από την αρχή του βίντεο είναι ότι έχω μία σκέψη. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να κάνω δύο βίντεο τη βδομάδα. Το ένα να είναι το κλασικό μας, το βασικό μας της Τετάρτης και το άλλο να βγαίνει Κυριακές και να είναι βίντεο DIY, να είναι βίντεο με τρικάκια, να είναι λίγο πιο μικρά βίντεο και λίγο πιο χρηστικά, σαν αυτά που δείχνω στη Μαρία στο Σουκού, λίγο πιο χρηστικά βίντεο. Γιατί είδα τις προάλλες ότι γράφετε κι εσείς μεταξύ σας συνταγές και τρίκ με φυσικά προϊόντα και όλα αυτά και βλέπω ότι σας αρέσει. Οπότε, επειδή γράφω πάρα πολλά τέτοια και στο Issue Magazine, λέω να μην κάνουμε και ένα τέτοιο series με βιντεάκια στο YouTube. Οπότε πείτε μου τι πιστεύετε για αυτή μου την ιδέα. Δεν σας υπόσχομαι ότι θα είναι κάθε Κυριακή. Μπορεί να είναι ένα-δύο Κυριακές. Ελπίζω να είναι κάθε Κυριακή, αν θέλετε. Βέβαια και αν σας αρέσει σαν concept. Νομίζω ότι θα καταφέρω να κάνω κάτι για αυτή την Κυριακή αν θέλετε. Αλλά θα το δούμε. Αυτά ήταν λοιπόν τα νέα. Περιμένω σχόλια και για το μακιγιάζ βεβαίως. Αλλά και για την ιδέα μου για τα κυριακάτικα βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like. Αν θέλετε, κάντε και share. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στα social media μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ!